Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε γρήγορα και εύκολα μια νηστίσιμη μαγιονέζα χωρίς αυγά. Θα πάρουμε ένα μαγικό υλικό που αντικαθιστά τα αυγά. Είναι η ακουαφάμπα. Είναι το ζουμί που λαμβάνουμε μετά από το βράσιμο των ρεβιθιών ή από την κονσέρβα με τα λευκά φασόλια ή με τον αρακά. Με αυτό το ζουμάκι θα κάνουμε σήμερα τη μαγιονέζα. Θα χρειαστούμε ένα στενό βαζάκι και το blender χυρός που να χωράει ίσα ίσα σε αυτό το βαζάκι. Θα ρίξουμε λοιπόν 50 γραμμάρια ζουμάκι από τον αρακά και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Το αλάτι, τη ζάχαρη, χυμό λιμονιού, λίγη μοστάρδα και το ηλιέλαιο, που σε αντίθεση με το ελαιόλαδο, με αυτό το λάδι η μαγιονέζα βγαίνει πιο ελαφριά. Και προσοχή, όσο περισσότερο ζουμάκι θα βάλετε, τόσο περισσότερο λάδι θα χρειαστείτε, αλλιώς η μαγιονέζα δεν θα βγει πηχτή. Κάντε ακριβώς όπως το βίντεο. Κατεβάζουμε το blender στο πάτο, αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα να ανέβει το λάδι και ξεκινάμε το χτύπημα. Το πρώτο μισό λεπτό δεν κουνάμε το blender, το αφήνουμε κάτω ακίνητο. Βλέπουμε ότι δημιουργείται η μαγιονέζα και τώρα σε μέτρια ταχύτητα ανεβάζουμε το blender πάνω κάτω και χτυπάμε για άλλο ένα λεπτό. Στο κανάλι έχω ένα βίντεο με την κανονική μαγιονέζα. Στη γεύση δεν μπορείς να ξεχωρίσεις από τη μαγιονέζα της αγοράς, αλλά στην ποιότητα φυσικά είναι σπιτική και δεν έχει συντηρητικά. Και σε περίπτωση αν δεν πετυχαίνει και για κάποιο λόγο κόβεται η μαγιονέζα, υπάρχει ένα βίντεο πώς μπορούμε να την σώσουμε χωρίς να πετάξουμε τα υλικά. Όλα τα link θα αφήσω κάτω στην περιγραφή. Αποκτήσαμε μία νηστίσιμη και νόστιμη μαγιονέζα με εξαιρετική γεύση και είναι πάρα πολύ απαλή. Αυτή τη μαγιονέζα, εκτός από τις διάφορες σαλάτες που φτιάχνω, την χρησιμοποιώ επίσης και στις πατατούλες μέσα στο φούρνο και πάνω στα ψημένα λαχανικά. Για διάφορες σαλάτες μπορούμε να την αφήσουμε έτσι όπως είναι, λευκή. Αν την θέλουμε πιο κίτρινη, για να ετοιμάσουμε πατατούλες γκρατέν, καλύτερα να ρίξουμε λίγο κουρκουμά και θα αποκτήσουμε πιο έντονο χρώμα, που κατά τη γνώμη μου μοιάζει πιο πολύ με τη μαγιονέζα εμπορίου. Αν την βάλουμε για μερικές ώρες μέσα στο ψυγείο, η μαγιονέζα θα γίνει πιο πηχτή και διατηρείται στο ψυγείο για 5-6 ημέρες. Και έτσι ένα νηστίσιμο γεύμα γίνεται πιο θρεπτικό και σίγουρα δεν περνάς για αρκετό χρόνο. Φτιάξτε λοιπόν και εσείς τη μαγιονέζα και στις νηστίσιμες ημέρες θα έχετε περισσότερες επιλογές με τέλεια νηστίσιμα φαγητά, γιατί και η νηστεία θέλει την νοστιμιά της. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.